Ο Παναθηναϊκός, ενώ βρίσκομαι έξω από τον Παύλο Γιαννακόπουλο συμβολογικά, έχει ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, έχει λείψει την αλήθεια. Σε όλο τον κόσμο οι αναμετρήσεις με τον Αιώνιο. Ο Παναθηναϊκός είναι το μεγάλο φαβορί και δεν μπορώ παρά να ρωτήσω τα παιδιά προγνωστικά για το μεγάλο παιχνίδι στο ΆΚΑ. Λοιπόν, μιλάω εγώ πρώτος. Okay. Μπορεί ο Παναθηναϊκός να βρίσκεται σε καλύτερη μοίρα από τον Ολυμπιακό όσο έχει να κάνει το αγωνιστικό κομμάτι, αλλά είναι ντέρμπι. Το ντέρμπι είναι πάντα ντέρμπι. Μπορεί ο Παναθηναϊκός να είναι εκεί και ο Ολυμπιακός να είναι εδώ, αλλά δεν σημαίνει αυτό ότι δεν πρέπει να τον υπολογίσει έναν αντίπαλο. Στο ΆΚΑ παίζουμε, κατάμεσο θα είναι το γήπεδο. Τι βλέπεις? Λογικά βλέπω νίκη στον Παναθηναϊκό. Σαν Παναθηναϊκός τι άλλο θα βλέπα? Δεν ξέρω, αλλά ό,τι νομίζεις αντικειμενικά. Πάντα σαν ντέρμπι κρατάω μικρό καλάθι. Από την εικόνα όμως που έχω δει και του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού, είμαστε πιο μπροστά και πιστεύω ότι θα έρθει μια νίκη με 12-13 πόντους. Αυτή είναι η δικιά μου πρόβλεψη. Κώστα. Σαν σύνολο πιστεύω και εγώ έχουμε καλύτερη ομάδα φέτος. Η επιστροφή και του Ρίκ είναι μεγάλη. Τα παιδιά έχουν μεγάλη αυτοπεποίθηση τώρα στον αγωνιστικό χώρο. Νομίζω πως θα κερδίσουμε και εγώ εκεί με 10-12 πόντους. Θεωρώ πως έχουμε και καλύτερο ρόστερ. Ο Ολυμπιακός είναι πολύ δύσκολα πλέον με αυτό που γίνεται με την ομάδα που έχει πέσει κιόλα στην Α2. Έχει το πρόβλημα με τον πρόεδρο, οπότε είναι όλο ένα πρόβλημα. Αλλά το ντέρμπι είναι πάντα ντέρμπι, γι' αυτό θα κερδίσουμε. Ευρωλίγκα. Ευρωλίγκα. Κοίτα, με το κούπα. Έβδομο. Κούπα. Κούπα. Πολύ νωρίς. Έχεις Φενέρμπαχτσε, έχεις Τσεσεκά. Αρμάνι φέτος πάρα πολύ καλή. Θέλουμε Final Four όμως. Θέλουμε Final Four να πάμε και σε ένα Final Four και το outsider το είχαμε αποδείξει στην Ιταλία. Ότι πήγαμε σαν το μη φαβορί, πήγαμε σαν το outsider πήρε. Και το πήραμε. Βέβαια, άλλα χρόνια τότε, άλλα budget τότε. Αν πα, ισχύει. Ναι, αλλά όταν πα Final Four είναι όλα εφικτά. Δηλαδή ο τέταρτος μπορεί να κερδίσει. Μπράβο. Πρέπει να μπούμε. Καλή τύχη στην ομάδα λοιπόν. Καλή τύχη, καλή επιτυχία. Δεδομένη θα είναι αυτή, αλλά τέλος πάντων. Φιλιά.